Τώρα έκλεισα, Μάρτιο έκλεισα ακριβώς 18 χρόνια. Στα 16 σου, Miss Τουρκία. Μάλιστα. Πολύ μικρή, αλλά με το ζόρι η μπαμπά υπόγραψε να πάω στα Καλλιστεία. Η μαμά μου έλεγε το κορίτσι με τα μεγάλα θα γίνει μοντέλο και αυτά. Το πίστεψα μάλλον πολύ εγώ από μικρή και ήθελα πολύ να πάω στα Καλλιστεία και πήγα. Τώρα μετά το modeling μπήκα κατευθείαν στο άλλο κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, με τουρισμό, ασχολούμαι με τους Τούρκους. Κάπου διαβάζομαι ότι παντρεύεσαι. Πρώτο ο Θεός, αν πάνε όλα καλά, ναι, θα γίνει γάμος μας στα Χανιά. Δεν θα μείνουμε εκεί, θα μείνουμε στην Αθήνα. Αλλά επειδή ο σύντροφός μου κατάγεται από τα Χανιά, για την ακρίβεια από τα Σφακιά, αλλά μένουν στα Χανιά, θα κάνουμε το γάμο μας εκεί και μετά νομίζω θα κάνουμε και στη Σμύρνη, γιατί δεν μπορώ να φέρω όλο το σόι μου. Είμαι μουσουλμάνα που δεν έχω θέμα το να αλλάξω την θρησκεία μου, αλλά μέχρι τη στιγμή δεν είχα αισθάνθημα για κανέναν να το κάνω αυτό. Άρα τώρα, αν όλα πάνε καλά και ο γάμος θα γίνει πρώτο Θεός Σεπτέμβρη, φθινόπωρο, Οκτώβριο. Έτσι λέμε. Πρώτο Θεός, έτσι λέμε. Θα πρέπει να βαφτιστείς κιόλας. Ναι, μα. Τι όνομα δηλαδή θα επιλέξεις? Αλεξάνδρα. Γιατί Αλεξάνδρα? Γιατί είχα έναν πάτερ που παρόλο που είμαι από άλλη θρησκεία, με δέχτηκε με πολύ αγάπη και από δεύτερη φορά που με είδε, παρόλο ήξερε με λένε Νισχάν, είπε Αλεξάνδρα. Και μου λέει, πάει αυτό. Και με έκανε να αγαπήσω πιο πολύ την θρησκεία σας. Νηφικό, έχει σκεφτεί, πώς το φαντάζεσαι? Όλα είναι έτοιμα. Θα είναι πολύ λιτό, πολύ απλό, να μην με δυσκολεύει στις κινήσεις μου. Πώς έγινε η πρόταση γάμου από το Στέλιο? Αυτή τη στιγμή έχουμε λογοδοθεί. Έχουμε ανταλλάξει βέρες. Πρόταση γάμου έτσι όπως το φανταζόμαστε θα γίνει. Το σκέφτεται ο γαμπρός το πώς θα το κάνει. Αλλά εμείς έχουμε δώσει το λόγο. Καλά, αφού ξέρουμε ότι θα γίνει γάμος τώρα. Θέλουμε να κάνουμε και λίγο, ρε παιδί μου, όλα να μην το κάνουμε εντελώς κριτικά. Ας κάνουμε και κάτι σμυρνέικο. Η κουμπάρα μας, πρώτο Θεός, θα είναι η Βασιλική Τσακούρα, η κολλητή μου. Πόσο καιρό είστε μαζί? Είμαστε τώρα 9 μήνες. Τι έχεις βρει στο Στέλιο που σε εγωίτευσε? Είναι τόσο, μα τόσο χαμογελαστός άνθρωπος, έξω καρδιά. Τόσο καλή καρδιά που έχει, για όλους όμως, δεν είναι μόνο για μένα, για όλους έχει να πει κάτι καλό. Με κέρδισε αυτό γιατί είναι συνέχεια χαμογελάει, μου φτιάχνει τη διάθεση, ό,τι και να είναι. Τι ωραία.